Σαν τούρτα είναι. Είναι τούρτα. Στείλω. Στείλω να πούμε τι κάνουμε. Γεια σου. How are you? Τι. Μα δεν ήσουν εκείνη την ώρα που έπρεπε να με ρωτήσεις. Τι. Τίποτα. Τίποτα, να κόψουμε ένα κομμάτι να δείξουμε πώς είναι μέσα και να την ξεκινήσουμε κατευθείαν. Πόσο κοστίζει το τουρτόνι μας? Λοιπόν, είναι πάρα πολύ φθηνό κιόλας. Το έγραψα. Θες μου είπες... Λοιπόν, χωρίς την σοκολάτα που έχω ρίξει από πάνω, χωρίς σοκολάτα που είναι ουσιαστικά μία σοκολάτα, δηλαδή 1 ευρώ, 1,5, έχει 6 ευρώ ολόκληρη. Είναι τίποτα. 6 ευρώ. 6 ευρώ. Μυρίζει ήδη. Γιατί χτες έσπαγε το μπισκότο, έτσι ναι, δεν είναι. Και τώρα θα σπάει. Σου λέω ότι το έχω φτιάξει. Αυτή είναι η απόλυτη τούρτα. Η απόλυτη τάρτα. Κάτι σε ένα κοντινό. Δεν υπάρχει κάτι παρόμοιο στο εμπόριο. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται στα χρονικά κάτι τέτοιο. Είναι ό,τι πιο νόστιμο έχετε φάει σε τάρτα. Είναι πανεύκολο για να γίνει. Τα υλικά είναι τίποτα. Αυτό. Λοιπόν, καλή μας όρεξη. Πολύ χαίρομαι. Και είναι εύκολη, ε! Τώρα θα δεις εδώ πέρα, είναι όχι εύκολη, είναι αστεία. Μαλάκωσε λίγο το μπισκότο για να μην είναι τόσο σκληρό όπως χθες, για να μοιάζει περισσότερο με τη δικιά σου. Πες. Είναι δεν υπάρχει και σε μια λέξη να το πούμε, Παναγία μου. θα το λέγαμε, αλλά δεν υπάρχει. Ναι, είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, δώστε βάση, είναι πάρα πολύ εύκολο να το κάνετε, δεν χρειάζεται πολλά υλικά, χρειάζεται πάρα πολύ λίγα. Γράψτε υλικά, θα πω σιγά σιγά γιατί πρέπει να τη δοκιμάσετε όλοι. Να το δούμε. Πάμε. Λοιπόν, εκπληκτική. Για τη βάση μας χρειαζόμαστε 250 γραμμάρια μπισκότα τύπου digestive, 50 γραμμάρια ξηρούς καρπούς, εδώ έχω βάλει μία χούφτα φουντούκια. Μπορείτε να βάλετε και αμύγδαλα, αλλά το φουντούκι πάει πιο πολύ γιατί γενικά έχει πραλίνα το γλυκό μας. 2 κρόκους αυγών θα βάλουμε στην βάση για να γίνει αυτό το ενιαίο που χθες δεν το είχαμε και έσπαγε το μπισκότο μας. 2 κουταλιές ζάχαρη. Γιατί θέλω, βάζω πολύ λίγη ζάχαρη, μόνο 2 κουταλιές θέλω όταν τρώμε το μπισκότο να κάνει κρίτσι κρίτσι. Γι' αυτό το λόγο τα βάζω, κανέναν άλλον. Δηλαδή μπορείτε να τα αφαιρέσετε άμα δεν το θέλετε εσείς. 100 γραμμάρια βούτυρο λιωμένο, το βούτυρο πρέπει να είναι βούτυρο, όχι κάτι είναι διαφορετικό. Φοβερή. Ναι. Και είναι φοβερή καθόλου τη διάρκεια που και ξύσμα από ένα λεμόνι. Αυτά είναι μόνο τα υλικά που χρειαζόμαστε για τη βάση μας. Και πάμε τώρα να δούμε τα υλικά για τη γέμιση. Η γέμιση είναι πιο απλή, δεν υπάρχει. Δηλαδή ουσιαστικά όλα τα έχουμε αγοράσει απ' έξω, δεν κάνουμε κάτι. Απλά ανακατεύουμε κάποια υλικά. 1 κουτί ζαχαρούχο γάλα. Ζαχαρούχο, προσέξτε, μην πάρετε το κανονικό. 3 κρόκους αυγών. Χυμό από 2 με 3 λεμόνια. Θα εξηγήσω ακριβώς πόσο λεμόνι θα βάλουμε. 200 γραμμάρια πραλίνα φουντουκιού. Κυκλοφορεί και στο εμπόριο τώρα και πραλίνες που έχουν και ολόκληρα φουντούκια μέσα καραμελωμένα. Μπορείτε να βάλετε και αυτή άμα θέλετε. Μπορείτε να βάλετε μια πραλίνα δίχρωμη με άσπρη και μαύρη σοκολάτα, οτιδήποτε πραλίνα από αυτή που τρώτε στο πρωινό μας κάνει. Και προαιρετικά, από πάνω που έχω βάλει ξύσμα σοκολάτας πραλίνα. Έχουν βγει σοκολάτες πραλίνα πια στο εμπόριο, που είναι πολύ κοντά στη τζαντούγια, γιατί ουσιαστικά θέλουμε να κάνουμε μια τάρτα τζαντούγια εδώ πέρα. Αυτά. Και έχουμε τελειώσει. Για μένα είναι ο ιδανικότερο συνδυασμό. Δεν το είχα δοκιμάσει ποτέ, το δοκίμασα και σε τρελάθηκα. Ναι. Τζαντούγια, δηλαδή πραλίνα με λεμόνι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται στο στόμα σας. Ισχύει, και εγώ δεν το είχα δοκιμάσει και να σας πω ότι και εγώ όταν το έφαγα, γιατί μου λέει η θεία, είχα πάει σπίτι της και μου λέει έλα δοκιμάσεις μια τάρτα, είναι αγαπημένη μου. Βέβαια εκείνη είναι πολύ επαγγελματική, πολύ εστιατορική, πολύ. Και χρησιμοποιούν τζαντούγια. Τώρα τζαντούγια εμείς δεν μπορούμε να βρούμε πουθενά στο εμπόριο και όσοι πουλάνε τζαντούγια την πουλάνε και ακριβά. Καλύτερα είναι να χρησιμοποιήσουμε τα υλικά που έχω εγώ εδώ τέλειο πέρα. Είναι πολύ εύκολο. Θες να την κάνεις εσύ, να σου λέω τι να κάνεις, να προσπαθήσεις. Βέβαια. Φόρα γαδιά. Για να ξεκινήσουμε. Φορά κι εγώ. Για να σου δείξω πόσο αστεία είναι για να γίνει. Είναι πραγματικά αστεία. Το λεμόνι δηλαδή. Απίστευτο. Ναι. Με τη σοκολάτα. Είναι καταπληκτικό. Σίγουρα έχετε δοκιμάσει μπανάνα με σοκολάτα, φράουλα με σοκολάτα. Είναι ο καλύτερος συνδυασμός. Είναι ο καλύτερος συνδυασμός. Αλλά αυτό το λεμόνι. Η κρέμα λεμονιού. Η κρέμα λεμονιού. Μην φανταστείτε το λεμόνι που. Είναι ξινό. Όχι, είναι η κρέμα λεμονιού και είναι πραγματικά και εγώ νομίζω ότι είναι ο καλύτερος συνδυασμός. Να σου πω κάτι άλλο, επειδή ξέρεις. Δηλαδή το τρως και ακόμα μετά από μισή ώρα έχει τη γεύση στο στόμα σου. Αυτό, δοκίμασα πολλές συνταγές μέχρι να τη βγάλω. Μπράβο, ρε Άκη. Ναι, και να σου πω ότι τελικά είναι η μόνη τάρτα που έχω κάνει και δεν μπαίνει ψυγείο. Δηλαδή την κάνουμε
και την αφήνουμε έξω. Γιατί το πρόβλημά μου που είχα ήταν ότι την έβαζα ψυγείο, ότι έπαιζε πάρα πολύ σοκολάτα και ήταν πάρα πολύ μαλακό το λεμόνι και τελικά δεν μπορούσε να το φάει. Και να το φάει κάποιο. Αυτό μπορούσα να το κάνω μόνο αν είχα τζαντούγια. Που δεν έχω τζαντούγια και έπρεπε να το κάνω με τα υπόλοιπα και είναι μια τάρτα που συντηρείται έξω. Δεν συντηρείται σε ψυγείο. Λοιπόν, ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Πάμε. Μια συσκευασία μπισκότα 250 γραμμάρια τύπου digestive μέσα στο μίξερ. Εγώ σου βάλω δύο κρόκους. Μαζί με τα φουντούκια και τη ζάχαρη θα τα χτυπήσεις. Πόσα φουντούκια? Μία χούφτα φουντούκια, 50 γραμμάρια. Αυτά είναι 50? Ναι. Και θα βάλω και ξύσμα από 1 με 2 λεμόνια, εντάξει. Αυτό θα βγάλουμε το χυμό, είναι καλό να βγάλουμε και το ξύσμα. Εμείς πετάμε τζάμπα τα λεμόνια. Θα πάρουμε ό,τι μπορούμε να πάρουμε από τα λεμόνια. Οπότε θα μπει στη βάση. Τα περισσότερα γλυκά βάζουν αυτό το κόφρε, το ιδέα βάση. Δεν υπάρχει στο εμπόριο. Το οποίο μου έχεις εξηγήσει ότι δεν υπάρχει στο εμπόριο. Όχι. Μόνο επαγγελματικά είναι. Επαγγελματίες... Είναι φεγεντίνη. Φεγεντίνη λέγεται. Φεγεντίνη λέγεται. Είναι ουσιαστικά μια κρέπα σπασμένη, ψημένη και σπασμένη. Που αυτό το υλικό έχει την ιδιότητα να μην υγρασεί. Το έχω ξαναπεί και μου λες ότι είναι λάθος, αλλά μην παίρνει υγρασία. Mm-hmm. Και ουσιαστικά μπορούμε να βάλουμε ό,τι θέλουμε σε αυτό και δεν γίνεται νιανιά. Θα μπορούσαμε να βάλουμε τι για τα μπισκότα αυτά. Κάτι μπισκότα πιο κοφρετοειδή. Μπορούμε να βάλουμε ό,τι βάση θέλουμε. Απλά θα βάλουμε δύο κρόκους αυγών οπωσδήποτε. Γιατί αυτές οι βάσεις βάζουμε βούτυρο κανονικά μέσα. Και τη βάζουμε στο ψυγείο και ενώ είναι μαλακή, μετά πίζει στο ψυγείο λόγω του βούτυρου. Αλλά εδώ πέρα επειδή την κρατάμε έξω, έπρεπε να βάλω δύο αυγά μέσα. Και πουράκια θα μπορούσαμε να βάλουμε. Άνετα. Αλλά θα γινόταν πάρα πολύ γλυκό, πιστεύω, αν βάλαμε πουράκια. Πόσες κουταλιές ζάχαρη? Δύο μεγάλες κουταλιές. Είναι μετρημένο. Α, είναι, βάζω όλο. Ναι. Έχουμε σύσμα βάλει πολεμόνι. Σύσμα πολεμόνι, το φουντούκι, τη ζάχαρη και χτυπάμε όλα αυτά μαζί. Και σου έχει μείνει αυτό και το βούτυρο. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο να πω ότι εξαρτάται πώς θέλετε τη βάση σας, μην το ρίξω ακόμα, γιατί πρώτα θα πρέπει να ρίξουμε το βούτυρο και τελευταία τους κρόκους. Σε αυτό το σημείο εξαρτάται το πώς θέλετε η βάση σας να είναι. Άμα θέλετε να έχει μεγάλα κομματάκια από μπισκότο, την αφήνετε λίγο πιο ρουστικ. Άμα θέλετε, το ψιλοκόβετε και το κάνετε τελείως μπισκότο. Ανοίγουμε και ρίχνουμε μόνο το βούτυρο τώρα μέσα. 100 γραμμάρια βούτυρο. Όχι ζεστό, απλώς λιωμένο. Απλώς λιωμένο. Και χτυπάμε λίγο ακόμα, πολύ λίγο όμως. Και τώρα ανοίγουμε ξανά.